Καλησπέρα, το ξέρω, δεν έχει ήχο, θα έχει σε λίγο. Καλησπέρα. Τι γίνεται επιτέλους. Επιτέλους, να σου πω, όταν βγαίνω δεν έχω ήχο, το ξέρεις αυτό. Κοίταξε, το ξέρω, δεν το ξέρω, είμαι τόσο νταούλη με αυτά, που όλα λογικά μου φαίνονται. Όχι, δεν είναι κανονικό αυτό, δεν είναι κανονικό. Σε μένα συμβαίνει μόνο. Όταν κάνω Instagram live μόνος μου, ναι, δεν έχω ήχο. Μέχρι να συνδεθώ με φίλους. Μόλις συνδεθώ, έρχεται το ήχος ως διαμαγείας. Ως διαμαγείας. Είναι του σατανά όλα αυτά, ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς είμαστε, Πώς είμαστε εδώ. Ναι. Μέσα είμαστε. Μην κοιτάς που φοράω από κάμισο, από κάτω φοράω πιζάμα. Α, μια χαρά. Και εγώ κάτι παρόμοιο. Είπα σήμερα να βάλω καμισάκι, είναι η πρώτη μέρα να ξέρεις. Έχω παίξει μόνο με φούτερ μέχρι τώρα. Μόνο με φούτερ παίζεις. Εγώ πρώτη φορά βάφτηκα μετά από 20 πόσες μέρες είμαστε μέσα. Είδες λοιπόν η καραντίνα Παγκράτη. Είδες καραντίνα κοινωνικό Παγκράτη, Παγκρατίνα. Γιατί ας πούμε και έξω που βγαίνω να πάω να βάλω μπροστά αυτοκίνητο χωρίς λόγο. Ναι. Φοράω μάσκα, οπότε τι κραγιό να βάλεις. Υπάρχει conflict. Ναι. Μάσκα, κραγιό. Εκτός αν βγουν μάσκες με ζωγραφιστά τα χείλη ακριβώς εκεί που πρέπει. Είδα κάτι ωραίες που είναι νεκροκεφαλές, με ραμμένο το, ξέρεις, σαν έτσι από το όπως Halloween. Ένα άσπρο ραμμένο, σαν να είσαι ζόμπι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι από το Halloween. Ναι, Halloween. Κάτι ξέρατε. Η Μεξικάνικη αυτή, Α, η μέρα Dia των Muertos. Αυτό. Ναι, ωραία. Εκεί στο Πειραιά γίνεται, έχει καθόλου κίνηση, είστε νέκρα. Εδώ δεν έχει καθόλου κίνηση, ναι. Γιατί είναι μεζεδούπολη και δεν έχει πολύ λίγους κατοίκους, οι οποίοι είναι όλοι γνωστοί μεταξύ τους και δεν έχει. Βγαίνεις και βλέπεις έναν 500 μέτρα πιο κάτω με ένα σκύλο. Και Ναι. Αυτό έχει και το καλό ότι όλα τα σούπερ μάρκετ, επειδή δίνουν συνήθως σε μαγαζιά, είναι νέκρα. Δηλαδή είτε παραγγείλεις ένα τέταρτο τα έχουν φέρει, είτε πας είσαι μόνος σου. Ναι. Και εδώ κάπως έτσι είναι. Αλλά δεν κυκλοφορούν ούτε τα πλέον τα deliveryάδικα πολύ. Δεν κυκλοφορούν. Καλά, και εμείς δεν έχουμε τώρα, μην φανταστείς delivery. Ένας μανάβης και ένα σούπερ μάρκετ που έρχεται. Αυτό. Δεν θέλουμε και τίποτα άλλο. Ναι. Κανα φάρμακο και αυτά. Έτσι ακριβώς. Ναι ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Εγώ τίποτα, κιθάρα παίζω πολύ. Εξής, γράφω λίγο. Γράφεις, έμαθα, ναι. Ναι, κάτι κάνω. Η καραντίνα. Και ξεφύγει. Πριν γίνει η καραντίνα και όλο αυτό, είχα ένα παράπονο. Έλεγα ρε παιδιά, υπερβολική κοινωνικότητα. Υπερβολικές έξοδοι, υπερβολικά ραντεβού, υπερβολικές υποχρεώσεις. Είχα ανάγκη να κάτσω σπίτι. Οπότε τελευταία δεν έβγαινα. Καθόμουν σπίτι και έβαζα, ξέρω, καμιά ταινία να δω ή έγραφα. Και ξαφνικά γίνεται αυτό. Και μου αλλάζει όλη η. Έκανες, έγινες viral. Ναι, πραγματικά. Και λέω, ρε γαμώ, το λέω, δεν ήθελα κάτι τέτοιο όμως. Άρα λοιπόν, αν είναι να διαλέξω από μια υπερβολική κοινωνικότητα του έξω συνέχεια ή να, ή ξέρω εγώ, να είμαι σε αυτή την κατάσταση της απομόνωσης, προτιμώ το πρώτο, έτσι. Δεν το συζητώ. Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι να έχεις επιλογή. Κοίτα, ναι. Εμένα ο χειμώνας δεν μ' αρέσει και να μην βγω ποτέ δεν με νοιάζει. Ναι. Χειμώνα. Θέλω να κοιμάμαι, να πέσω το φθινόπωρο για ύπνο και να ξυπνήσω την άνοιξη. Οπότε ναι. Μέχρι τώρα δεν έχω ζοριστεί. Δουλεύω κιόλας. Ναι. Εντάξει, ας πούμε, είχα κάνει μεγάλη προσπάθεια να αποδεκτώ ότι πρέπει να πηγαίνω γυμναστήριο. Πάνω που το συνήθισα, πρέπει να κάνω τώρα μοναχικούς κοιλιακούς. Ναι. Να κάνω τι να κάνεις. Αλλά η μοναχική κοιλιακή της συγγραφής. Η μοναχική κοιλιακή. Η συγγραφή θέλει μοναχικούς κοιλιακούς. Της καραντίνας. Δεν υπάρχει όμως, εσύ, Κατερίνα μου, πιο μοναχικό ασκητικό επάγγελμα από τη συγγραφή. Και από τη γυμναστική επίσης. Και από τη γυμναστική, εντάξει. Αλλά δεν θέλει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Θέλει να αποσυρθείς, ας πούμε, με έναν τρόπο, από τα εγκόσμια, να πεις γεια σας. Εντάξει τώρα. Είναι τροφοδοτούμενο. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Γιατί άμα είσαι και κλεισμένο σε ένα λαγούμι όλη μέρα. Ναι. Δεν παίρνεις χαμπάρι τι συμβαίνει γύρω σου. Θα μου πεις, μπορεί να είσαι σοφός και να γράφεις σοφίες. Εγώ σοφή δεν είμαι. Θέλω να ακούω γύρω-γύρω και να. Το ότι δεν λες, το ότι λες ότι δεν είσαι σοφή σημαίνει ότι είσαι σοφή. Αυτό μάθω. Έτσι λες. Έτσι είναι. Όχι, έτσι λέω. Έτσι είναι. Όποιος καταλαβαίνει ότι δεν Γι έχει αυτό καμία σοφία, είναι υπερβολικά σοφός. Και ξέρει τι σημαίνει η σοφία και πώς την αντιλαμβάνεται. Οπότε εσύ εμπνέεσαι και από την καθημερινότητα. Και ιστορίες σου και τα βιβλία σου έχουν να κάνουν με ιστορίες τέτοιες. Με ανθρώπους. Και το reunion. Ναι, και με ανθρώπους, αλλά από ανθρώποι που κινούνται, που δεν είναι κλεισμένοι κάπου.
Ανθρώποι που έχουν πράγματα, που ρέουν πράγματα, που αλλάζουν. Μα εγώ δεν νομίζω, ρε παιδί μου, τώρα να το πούμε λίγο πιο φιλοσοφικά, ότι οι άνθρωποι που έχουν πράγματα ή δεν έχουν, το αν έχουν ή δεν έχουν κρίνεται από το αν βγαίνουν έξω και πόσο συχνά πάνε που. Ναι. Δηλαδή προσωπικά δράματα και απογοητεύσεις Ναι. και χαρές και όλα τα συναισθήματα τα περνάνε όλοι οι άνθρωποι, ό,τι και αν είναι. Ναι. Δεν έχουν άλλου είδους συναισθήματα οι κοινωνικοί από τους ακοινώνητους, οι πλούσιοι από τους φτωχούς, οι ωραίοι από τους άσχημους. Όλοι περνάνε και δυστυχίες Εννοείται. και πίκρες και χαρές. Οπότε ναι, αυτό. Απλώς Άρα λες εντάξει, ότι μπορεί να μην. είναι διατακτικό, διαλυκειακό ο άνθρωπος όν. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Διανθρώπινο. Διανθρώπινο. Ναι, όμως υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι όμως κάποιος που έχει εξασφαλίσει τα προστοζήνιο και με το παραπάνω μπορεί να μην περνάει τα ίδια προσωπικά δράματα με κάποιον που δεν μπορεί Γιατί να καπακώνονται τότε και κόβουν τις φλέβες τους στο Hollywood αβέρτα. Ναι, που είναι αυτός και ωραίοι. Που είναι αυτός. Και ωραίοι. Δεν είναι μόνο πλούσιοι. Είναι και ωραίοι, είναι και διάσημοι, είναι όλο το πακέτο. Γιατί. Ναι. Γιατί προφανώς λέω εγώ τώρα ότι αυτό το επάγγελμα που κάνουν και αυτή η ζωή που ζουν δεν είναι εύκολη ως προς την έκθεση, ως προς την. Ναι, εντάξει, Πάλι, θέλω να πω ότι και αυτοί και όλοι περνάνε τα ίδια συναισθήματα από άλλες αφορμές. Δηλαδή, μπορεί εγώ να πέσω στα πατώματα επειδή, ξέρω εγώ, δεν έχω δουλειά ένα χρόνο ή, ξέρω εγώ, αυτό που έγραψα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν άρεσε άλλους, δεν αυτό. Και να πέσω στα πατώματα και να μην σηκώνομαι. Και ο άλλος, ας πούμε, να κάνει μια ταινία, η ταινία αυτή να κάνει, ξέρω εγώ, 300 δις. Και επειδή ναι. δεν έκανε 400, να το θεωρήσει αποτυχία Συμφωνώ. Και να πέσει ένα χουντάρι. Το ότι όλοι αντιμετωπίζουμε στο φάσμα που μας ενδιαφέρει αποτυχίες και επιτυχίες, αυτό είναι ναι. δεδομένο. Απλώς είναι οπότε δεδομένο οπότε είναι ότι για σένα τι για μένα. Ναι, οπότε λες ότι ο ανθρώπινος ψυχισμός τελικά και αυτός με έναν τρόπο συνηθίζει τις συνθήκες και προσαρμόζεται και προσαρμόζεται και τα πάθη του ενδεχομένως, σε άλλη κλίμακα όμως. Ναι, γιατρέ. Μάλιστα. Ψυχανάλυση θα κάνουμε, έτσι. Αυτό είπα, γιατρό. Ναι, ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ αυτό που λες. Εσύ όμως, παρόλα αυτά, όταν γράφεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, σε ενδιαφέρουν οι άνθρωποι, λες. Σε ενδιαφέρουν οι άνθρωποι ως οντότητες ή ως σχέσεις μεταξύ τους, ας πούμε, κυρίως οι ανθρώπινες σχέσεις, ας πούμε, από ότι οι άνθρωποι ίδιοι. Γιατί ένας άνθρωπος μόνος είναι διαφορετικός από έναν άνθρωπο σε μια σχέση, σε μια αλληλεπίδραση, σε ένα διάλογο, σε μια συνάντηση. Δεν μπορεί να σε ενδιαφέρουν οι σχέσεις αν δεν σε ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Γιατί η πρώτη σχέση που έχουμε είναι με τον εαυτό μας. Οπότε για να κάνουμε οποιαδήποτε είδους σχέση, επιφανειακή, βαθιά, καλική, πάντα δίνουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας. Με αυτό μας καταθέτουμε σχέσεις. Οπότε είναι το ίδιο νόμισμα. Έτσι, η ναι, σχέση ναι. με τον άνθρωπο. Καλά, τι συγκλονιστική ταινία ήταν η ευτυχία και τι δουλειά καταπληκτική έκανες και εσύ. Δηλαδή, το πόσα μηνύματα πήρα γι' αυτό. Μπράβο που παίρνεις την Κατερίνα Μπέι. Μπράβο που θα δούμε την Κατερίνα Μπέι. Διότι ο κόσμος αγάπησε πάρα πολύ αυτή την ταινία. Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν έχει προηγούμενο. Χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι, γιατί και εγώ αγάπησα πάρα πολύ την ευτυχία. Και αυτό το project που ξεκίνησε πάρα πολύ ανάποδα. Με άλλους παραγωγούς, άλλους σκηνοθέτες, όλα άλλα ήταν, όλα αλλιώς. Και με πολλά εμπόδια. Ήταν κανονικά να γίνει πέρυσι, πριν ένα χρόνο. Σταμάτησε και μετά ξανάρχισε και δεν το πίστευα ότι ξανάρχισε. Και ευτυχώς γίνανε όλα έτσι τη δεύτερη φορά. Ήταν σαν να ξεκίνησαν όλα και να όλα τα εμπόδια για να γίνουν έτσι όπως γίνανε τη δεύτερη φορά. Μάλιστα. Και εσύ πώς ξεκίνησες τη σχέση με αυτή την ταινία, Κατερίνα? Δηλαδή, καλά, εγώ ξέρω πολλά πράγματα γιατί είμαστε φίλοι και τα έχουμε πει, αλλά νομίζω ενδιαφέρει και τον κόσμο αυτό πολύ. Δηλαδή, να δούνε. Ξέρεις, γιατί πολλά παιδιά μπορούν να γράφουν, να δημιουργικά, αλλά να μην ξέρουν πώς ένας νεογράφος φτάνει, ας πούμε, στο να αντιμετωπίσει μια ιστορία όπως συγκεκριμένη. Θέλει μια έρευνα προσωπική, θέλει μια αναζήτηση, θέλει πολύ διάβασμα. Γιατί πιστεύουν πολλοί ότι το να γράψεις είναι εντάξει, μόνο να σου έρθει η έμπνευση. Αλλά δεν καταλαβαίνω δεν τι υπάρχει έμπνευση. Δεν υπάρχει ναι. έμπνευση. Πώς η έρευνα θέλει. Και εδώ δηλαδή είναι ένας ιδιωτικός, αόρατος detective, που όχι μόνο πρέπει να ανακαλύψει πράγματα, αλλά και ψυχισμούς που δεν υφίστανται.
Δηλαδή, άλλα πράγματα. Και, σχέσεις, και να βρεις τις σχέσεις, το, να προσπαθείς να ψάξεις πώς σχετιζόταν, ας πούμε, η ηρωίδα αυτή με τη μάνα. Ειδικά, τώρα λέμε για την Ευτυχία που είναι και ένα υπαρκτό πρόσωπο και όσο να είναι αυτό, πέφτει και έχει και μια σκιά από πάνω σου. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν είναι ένας ήρωας που αποφασίζεις εσύ ότι θα είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και ας έρθει να σου κάνει κάποιο μήνυση για τον ανύπαρκτο. Ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο. Οπότε έχει μια παραπάνω ευθύνη. Φυσικά. Και που υπήρχαν και μαρτυρίες, υπήρχαν και άνθρωποι που ακόμη ζουν και την ξέρουν. Συγγενείς, μίλησα με τον εγγονό της αρκετές φορές. Έκανες δηλαδή και προσωπικές συνεντεύξεις έτσι. Δεν ήταν μόνο σε συγγράμματα, βιβλία. Με τον εγγονό έκανα, με τον εγγονό, τον Αλέξη Πολυζωγόπουλο, το γιο της Κέτης, της μικρής κόρης. Και εντάξει, φυσικά διάβασα και τα κουτσομπολιά της εποχής που έχουν πολύ ενδιαφέρον και είναι ίδια με αυτά που ζούμε εμείς τώρα, έχω να πω, ναι. Που δεν χωνευόντουσαν, που θέλανε όλοι να πάρουν τραγούδια από τον Τζιτσάνι, που τσακωνόντουσαν, που σφαζό... Είχε πάρα πολλά, έτσι, τώρα, άμα τα βλέπεις με την απόσταση της εποχής, αλλά και παρόμοια με αυτά που ζούμε, δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι τα ίδια ζούμε. Και αυτοί τα ίδια ζούσαν και εμείς τα ίδια ζούμε. Ναι, ναι, όντως. Τέλος πάντων. Απλά είναι πολύ πιο υψηλό, νομίζω, η ποιότητα στην μουσική, γενικά σε πολλούς τομείς. Δηλαδή, βλέπω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κοίταξα πάλι, ξέρεις, του Καλδάρα, το όνειρο απατηλό που ήταν και στο τρέιλερ. Τι μελωδία είναι αυτή, υπέροχο κομμάτι, δηλαδή, είναι τρομερό. Και επίσης η εκτέλεση στην ταινία ήταν πάρα πολύ ωραία. Στην ταινία τώρα μπορεί να είναι λίγο ύβρις αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι εμένα μου είναι πιο πολύ η εκτέλεση της ταινίας. Να σου πω, ναι. Η πρώτη δεν είναι του Σταμάτη Κόκοτα. Έχει προηγηθεί άλλη. Νομίζω του Κόκοτα είναι τότε. Νομίζω του Κόκοτα, ναι, ναι. Ναι. Και είναι λίγο τετραγωνισμένο. Να πω και ένα ντεσού γι' αυτό, ότι γενικά ενώ η Ευτυχία δεν καμάρωνε, δεν είχε καθόλου αίσθηση του μεγαλείου της, του ταλέντου της και δεν την ένοιαζε και τίποτα, επειδή της έβγαινε τρομερά εύκολα, καθόταν έτσι εδώ καθόμαστε τώρα και εγώ σημειώνω από κάτω και βούδι. Δεν είχε καθόλου αίσθηση του σπάνιο που έχει. Τι λες, μ' ακούς? Ναι. Μ' ακούς? Ναι. Ήταν όπως... Ναι, σ' ακούω. Όπως οι ράπερ της σημερινής εποχής με έναν τρόπο αυτοσχεδιάζουν και γράφουν τη στιγμή που ραμπάνε. Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, και γενικά δεν είχε, της λέγανε τι αριστουργήματα, τι διαμάτια κάνεις και αυτά, αυτή τίποτα. Τα άκουγε βερεσέ, το μόνο που την ένοιαζε να πάρει τα λεφτά να πάει να παίξει. Ναι. Παρ' όλα αυτά, για το όνειρο απατηλό, είχε λίγο ξυπασί, γιατί ήταν το αγαπημένο της Τζάκη Κένεντι, ο Νάση. Ναι. Και επειδή ο Νάσης φώναζε τον Κόκοτα σπίτι και τον έβαζε να τραγουδάει σπίτι, και είχε βγει ο Νάση και είχε πει ότι το αγαπημένο της τραγούδι είναι το όνειρο απατηλό, είχε ξυπαστεί λίγο η Ευτυχία με αυτό και χαιρότανε. Δηλαδή είχε να το λέει. Ναι, ότι Τζάκη ο Νάση λατρεύει το κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Είχε να καμαρώνει το όνειρο απατηλό, ας πούμε. Έχει ρεσί, Κατερίνα, τρομερή μελωδία δηλαδή. Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Ξέρεις τι, είναι ρε παιδί μου, και μετά και συνέχεια και του δρόμου, ναι, δεν τα μισά, ζήσαν τα άστρα τα χρύσα, καυνικά από τον ουρανό. Δηλαδή είναι τόσο, είναι σπουδή αυτή η μελωδία και το τραγούδι. Και τόσο συμπυκνωμένο, και το νόημα, ναι, και η μελωδία. Ναι, ναι. Ναι, και τώρα θα μιλήσω για τους... Εγώ μίλησα πρώτα για τη μουσική, γιατί είναι αυτό πάντα που με κερδίζει, ξέρεις, τα τραγούδια. Αλλά και φυσικά πώς κόλλησε και με αυτό το στίχο. Είναι πολύ μεγάλο τραγούδι και ξέρεις γιατί χαίρομαι, διότι στο τρέιλερ αναδείχθηκε πάρα πολύ και στην ταινία. Αναδείχθηκε. Ναι, δηλαδή, συμφωνώ. Ένα σύμπαν. Έπρεπε το τρέιλερ και είχε ψηθεί να πας στο σινεμά, γιατί είχε δημιουργηθεί ήδη ένα σύμπαν. Και η φωτογραφία και φυσικά η πλοκή που έχει φτιάξει εσύ και το σενάριο και όλα. Αλλά και αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, πώς δηλαδή φώτισε την όλη ταινία. Πραγματικά, δηλαδή πριν βγει το τρέιλερ είχαμε φτιάξει ένα μεγάλο demo που βγήκε μετά, βγήκε προς το τέλος, που ήταν 4,5-5 περίπου λεπτά και ήταν όλο το, όχι όλο, αλλά τέλος πάντων όλο ήταν με το τραγούδι, ναι, όλο το τραγούδι
Και είναι πολλές σκηνές μαζί και δραματικές και κωμικές και ήταν σαν να βλέπεις περίληψη της ταινίας. Έχω. Μου πήρε καιρό να το βλέπω και να μην κλαίω. Είμαι ναι. Και τέτοια λέω. Και εγώ το παθαίνω αυτό. Και εγώ το παθαίνω. Μπορεί να γράφω κάτι και να... Και εγώ το παθαίνω. Μπορεί να γράφω κάτι, να συγκινηθώ επειδή θυμήθηκα κάτι και θα το γράψω. Και να αισθάνομαι ότι έχω γράψει κιόλα, το έλεγα και μάλιστα στην Ατάσα μια μέρα, στην Ποφίλια που είχαμε κάνει πάλι το ίδιο. Και να αισθανθώ, ξέρω εγώ, ότι είναι το υπέρτατη έμπνευση και αποκάλυψη κοσμική σχεδόν που εγώ κατάφερα να εκφραστώ έτσι. Όταν με την ευτυχία, όταν έγραφα τη σκηνή του που χάνει την κόρη της. Ναι. Δεν σε βλέπω, ναι. Μα ναι, 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 ναι. Άσε την κιθάρα. Αφήνω, παίρνω κιθάρα. Κάτσε λίγο να... Έλα. Έλα. Ναι. Για πες. Έλα. Έκλεισα τις ειδοποιήσεις γιατί είχα ξεχάσει το κινητό. Ναι. Καλά, εγώ δεν ξέρω τι έχω ξεχάσει. Τώρα μπορεί ξαφνικά να με παίρνουν τηλέφωνο, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω από αυτά. Λοιπόν, καλά, θα κλείσουμε και θα μπούμε, μην ανησυχεί. Θα δούμε τώρα. Όταν έγραφα τη σκηνή με τη, που χάνει την κόρη της, που είναι και πάρα πολύ συγκινητική και στο βιβλίο της αγωνής της, γιατί έχει βασιστεί η ταινία σε κάποια τέλος πάντων γεγονότα που περιγράφει η αγωνή της η Ρέα Μανέλη στο βιβλίο «Η γιαγιά μου η ευτυχία». Ναι. Λοιπόν, και όταν έγραφα τη σκηνή που χάνει την κόρη της και σπαράζει, που βγαίνει έξω στο δρόμο, δεν ξέρω αν θυμάσαι, θυμάσαι. Πώς θα το θυμάμαι. Κάθε σκηνή θυμάμαι στην ταινία, σπλάκα μου κάνεις. Έκλαιγα μόνη μου, σαν χαζή. Και μετά είπε, εντάξει, δεν είναι καλά τώρα, να γράφεις και να κλαίσεις, είναι λίγο γελίο θέαμα, δεν είναι. Μα είναι πολύ ανθρώπινο, ρε, γιατί εσύ την έζησες στην ηρωίδα πολύ πιο κοντά από οποιονδήποτε θεατή. Εσύ μπήκες ουσιαστικά πολύ βαθύτερα από ότι ένας μέσος άνθρωπος που θα δει την ταινία ή και ένας μέσος άνθρωπος που έχει ακούσει τα τραγούδια της ευτυχίας Βαγιανοπούλου. Η σχέση δικιά σου, αυτού που γράφει για μένα, είναι πολύ ανώτερη, όχι ως μέγεθος, αλλά ως ενέργεια. Δηλαδή, σημαίνει κάτι πολύ υψηλότερο όταν ως συγγραφέας, ακόμα και εφευρίσκει ήρωες, όχι μόνο... ήρωες που έχουν υπάρξει όπως εσύ. Και πολλά πράγματα στην ταινία είναι εφευρέσεις, είναι μυθοπλασία, δηλαδή ναι. δεν έχουν συμβεί, απλώς ναι. Κοίταξα να έχουν σχέση με την ιστορία, να μην κλωτσάνε τους ήρωες και να δένουν αυτά που θες να πεις στην ταινία, να πηγαίνεις με έναν ομαλό τρόπο παρακολουθώντας ταινία, όχι μικρά-μικρά αποσπάσματα σαν να είναι patchwork, κατάλαβες. Ναι, βέβαια, με αυτό με το δικό σου στίχημα. Τι λες? Αυτό πρέπει να ήταν και το στίχημα το δικό σου, μάλλον αυτό ήταν. Δηλαδή το πώς μια μακρά διαδρομή μέσα στον χρόνο, μια ηρωίδος που εξελίσσεται, αλλάζει, μεγαλώνει κτλ. Πώς θα το κάνεις να φαίνεται να είναι όλο αυτό τόσο ήπιο και συνδεμένο άρτια, ώστε να δημιουργεί ένα έργο ενιαίο. Και αυτό ενότητα. Μια ενότητα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Και το χαρακτήρα, με το χαρακτήρα της... Στην αρχή σε πιάνει και λίγο, δηλαδή όταν είσαι στα συγκαλά σου, σε πιάνει και λίγο δέος. Λες τώρα, ρε παιδί μου, είναι μεγάλη ευθύνη αυτό, γιατί πραγματικά ήταν αυτή που ήταν, πώς θα την αποδώσεις, τι θα πούν οι άνθρωποι που την ξέρανε, πώς το αντιμετωπίσουν. Έχεις μία ανασφάλεια. Αλλά δεν ξέρω, πολύ εύκολα το ξεπέρασα αυτό, ίσως γιατί είχα μία γιαγιά που της έμοιαζε πάρα πολύ σε τίποτα από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ούτε από την πόλη, από την... Μικρασία ήταν, ούτε έπαιζε χαρτιά, είχε όμως ένα μείγμα και χιούμορ και έτσι κάπως λεβεδιάς. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε, σταμάτησα να φαίνομαι. Ναι, ξέρεις, αν μπορείς, άστο το κινητό κάπου, γιατί νομίζω το κρατάς και τραβάς λίγη ακτινοβολία που δεν είναι και καλή. Και τραβάς λίγο το 3G μάλλον. Θα ξαναμπείς, δεν πειράζει. Βγήκε λίγο, παιδιά. Ναι, παιδιά, μιλάμε με την Κατερίνα Μπέγια, όσοι ρωτάτε, που είναι συγγραφέας της Ευτυχίας και άλλων ταινιών και άλλων βιβλίων πολλών. Απλά τώρα πιάσαμε την Ευτυχία γιατί είναι η τελευταία που έκανε.
και γι' αυτό μιλάμε τόσο πολύ για σινεμά. Σήμερα έχει πάρλα. Βλέπω εδώ είναι και ο αδερφός μου μέσα και η Λίνα Ιπάτσιου. Όλοι μέσα είναι. Τώρα δεν ξέρω, είχα τείχο βέβαια. Ένα όνειρο τρέλο, όνειρο απατήλο. Καλώς την! Μην ανησυχείς, εγώ εδώ είμαι. Θα βγαίνουμε και θα μπαίνουμε. Ήρθα. Θα βγαίνουμε και θα μπαίνουμε. Ναι. Μπήκα στο κάτω τώρα φαλτσάρις. Ναι, είδα με τσεκάρεις. Έλεγα να αφήσεις κάπου το κινητό για να μην το κρατάς. Ναι, προσπάθησα, νομίζετε προσπάθησα. Πέφτει. Δεν είναι τόσο εύκολο στην κατάστασή μου. Άμα βάλεις... Έβαλα κάτι βιβλία, κάτι... Άμα βάλεις την κούπα έτσι... Τι λες? Άμα βάλεις την κούπα, μια κούπα έτσι και το στερεώσεις έτσι... Αλλά δεν θα πίνεις καφέ τώρα. Εντάξει το. Ή ξέρω εγώ, μήπως είσαι σε κάποιο δωμάτιο που δεν έχει καλό σήμα εκεί και πας κάπου να έχει καλύτερο. Εντάξει, έχει πέσει και το Wi-Fi να πούμε και δεν έχουμε Wi-Fi. Αχ, έφυγες. Ένα όνειρο τρέλο να κάνουμε με την Κατερίνα. Απατήλω. Καλά, το πάτησε κατά λάθος τώρα, είμαι σίγουρος. Μια διακούπα έχουμε. Happy. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Είναι πολύ έξυπνοι γράφουνε. Για σένα. Είναι πολύ έξυπνοι, διάβασα ένα μήνυμα. Α, ευχαριστώ. Όχι, τώρα, έλα, έχουμε ήχο. Να σου πω, πριν το κλείσεις κατά λάθος, πες αλήθεια. Έλα τώρα, ξέρω εγώ τι κάνω. Το έχω εδώ, το πάω, το φέρνω, πατάω. Να σου πω, βρε παιδί μου, αφού ξέρω ότι έχετε μια ωραία ταράτσα εκεί που μαζευόσασταν κιόλας προ καραντίνας. Ναι, δεν παίρνει το κινητό, θα πας στην ταράτσα να έχουμε σίγουρα καλό σήμα. Δεν ξέρω. Άστο τώρα. Την άλλη φορά. Εντάξει. Δεν μπορώ. Εγώ ή έχω χώσει πάρα πολύ που κάνουμε. Τι λοιπόν, σαγχώνει, βρε. Όχι. Σαγχώνει η τεχνολογία. Καταλαβαίνω και δεν έχεις πολύ καλή σχέση. Η τεχνολογία πάρα. Και είμαι και πολύ πληγωμένη σήμερα γιατί το κομπιούτερ μου, το Mac μου έπαθε μία ρέλα και άρχισε να φορτώνει ο δίσκος χωρίς λόγο και μου βγάζει συνέχεια. Τώρα τι κάθομαι, λέω, λιμπονάστα. Όχι, να σου πω, δεν έχω κομπιούτερ. Μπορώ να σε βοηθήσω. Τι λες, όχι, το πήγα στη system graph μου, το φτιάχνω, ναι. Ελπίζω να μου το φέρουν σήμερα. Κοντεύω να... Ναι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, όποιος ξέρει κάποιος στη system graph, έλα, τους κάνουμε και διαφήμιση. Το λάπτο της Κατερίνας μπαίνει σήμερα γιατί γράφει με αυτό, είναι το εργαλείο τους, είναι το μολύβι. Μου κάνει και το δύσκολο, Θανάσης, μου είπε θα παθήσω γιατί μπορεί να μην προλάβω γιατί έχω... Ωχαλά, ποιος είναι ο Θανάσης να το πάρουμε τηλέφωνο, παιδιά, ποιος από εσάς. Γεια σου Σάκη, Σάκης Ρουβάς. Ο Σάκης μπήκε, μας θέλει φυλάκι ο Σάκης Ρουβάς. Γεια σου βρε Σάκη, μοναδικέ. Με το Σάκη παραλίγο να συνεργαστούμε κάποτε, το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Αλήθεια. Ναι. Ούτε εκείνος το ξέρει. Σε μια ταινία. Τι? Ούτε εκείνος το ξέρει. Ούτε ο Σάκης το ξέρει. Το ξέρει. Okay. Θα κάνει σενάριο. Ναι. Εντάξει, έχεις κάνει τόσα πράγματα. Μπορεί να τύχει κάποια άλλη στιγμή. Μακάρι. Πάντως, εγώ χάρηκα πάρα πολύ για την ταινία αυτή που λέγαμε τέλος πάντων για την κόπηκε κουβέντα. Διότι έφερε και πάρα πολύ κόσμο στο σινεμά. Σε μια περίοδο που υπήρχε ανάγκη για ελληνικό σινεμά να δει θεατές. Ήτανε πολύ δώρο όλο αυτό που έγινε με την Ευτυχία. Ήτανε, εντάξει, εγώ έτσι είμαι, πάντα έχω μια, έτσι, μια παρεξηγήσιμη αισιοδοξία για όλα τα πράγματα. Δεν γίνονται κι αλλιώς τα πράγματα, άμα δεν το πιστεύεις κι εσύ ο ίδιος, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά πάντα εγώ ελπίζω ότι κάτι θα γίνει πολύ καλό και θα πάει πολύ καλά. Οπότε δεν είμαι και να με παίρνεις τα σοβαρά, γιατί πάντα τα ίδια λέω. Ναι. Ρωτάνε τα παιδιά, Κατερίνα μου, ρωτάνε τα παιδιά, ο Λουκάς ήταν μυθοπλασία στην ταινία. Λοιπόν, ο Λουκάς ήταν υπαρκτότατο πρόσωπο, κολλητός. Κάνανε παρέα κολλητή, δεν ζούσε μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το κομμάτι της μυθοπλασίας. Τον βάλαμε να μένει μαζί της για να διευκολύνει την πλοκή. Το κατσαριδάκι όμως όντως του το είχε αγοράσει και την πήγαινε και την έφερνε αυτός. Οπότε, ήταν τύπου σοφέρτης και κολλητός όλη μέρα μες στο σπίτι. Αυτό. Έμενε δίπλα δηλαδή, λίγο πιο κάτω. Να σε ρωτήσω, ναι. Κατερίνα. Τελικά είμαστε ένας λαός που αγαπάει πιο πολύ το δράμα και θέλει λίγο να πονάει με έναν τρόπο. Δηλαδή το να αγγίζουν περισσότερο ιστορίες που δεν έχουν happy end, ιστορίες για ανθρώπους που
έχουν προβλήματα και δεν είναι κανονικοί, ας το πούμε έτσι. Τι γίνεται με αυτό το λαό και πώς είναι τόσο χαρούμενος να βγαίνουμε έξω? Όχι, εγώ νομίζω ότι είμαστε λαός που έχει πολύ χιούμορ και αυτό έχει αποδειχτεί κιόλας και τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά που φτιάχνουν στα social όλοι και ότι ακόμη και από την τραγωδία θέλουμε να γελάμε και αμέσως βρίσκουμε το αστείο και το δείχνουμε, να δεικνύουμε και κολλάμε στο αστείο, μας αρέσει το αστείο. Τώρα, το ότι είμαστε μεσογειακός λαός, αυτό τα λέει όλα. Είμαστε με αντιδράσεις, με έντονες αντιδράσεις και τα πάνω και τα κάτω. Ναι, συμφωνώ, αλλά ας πούμε στην Ιταλία. Και την κομμάτι. Στην Ιταλία δεν είναι ακριβώς έτσι. Η Ιταλία είναι πολύ λάτρεις. Αν ξέρεις το κύμα του νεορεαλισμού, ας πούμε, που ήταν το πρώτο μεγάλο κύμα στο θέαμα, στο κινηματογράφο, που δεν είχε, ας πούμε, αυτό το ευτυχές τέλος ή το χαχαχαχοχο. Μετέπειτα όμως η πορεία τους ήταν μόνο στη χαρά, στο γέλιο και στην κωμωδία. Και δεν μπορώ να θυμηθώ δηλαδή εύκολα δραματικές ταινίες. Δεν θα πούμε τώρα La Grande Bellezza, έτσι, γιατί θεωρείται κάτι καλλιτεχνικό, πολύ διαφορετικό. Μιλάω κυρίως για το ευρύ κοινό. Καλά, τώρα το ιταλικό σινεμά, οι τελευταίες ταινίες που κάνει, που είναι εκπληκτικές, Σορεντίνο και όλοι αυτοί, δεν είναι, δηλαδή είναι νταρκύλα. Έχουν είναι, μα όμως δεν είναι τόσο επιτυχημένοι όσο είναι οι κωμωδίες που κάνουν, ας πούμε, Χριστούγεννα, Νατάλε, ξέρω εγώ, με χριστουγεννιάτικες βλακίες που βγάζουν αυτοί. Ναι ρε παιδί μου, αλλά είχαν και το κακερούς βγάζουν, ας πούμε, σινεμά Παραντίζο, μετά ξέρω εγώ, ναι, εντάξει. Λαβίτε Μπέλ, έχουν και τέτοιες τρυφερές. Που και πάλι όμως το... Ναι, είναι τρυφερές, αλλά και το Ποστίνο. Ναι, και το Ποστίνο και τα τέτοια. Έχουν όμως μια διάχυτη αισιοδοξία μέσα και χαρά, παρόλο που είναι, θα λέγει κανείς. Έχουν, ναι, γιατί είναι τέτοιος ο λαός. Και εμείς νομίζω το έχουμε αυτό. Ναι. Εμείς, κοίταξε, νομίζω ότι μας έχει μπερδέψει τα τελευταία χρόνια και αυτό το κύμα, το μεταλανθυμικό κύμα που έχει γίνει, που κάπως έχει αποπροσανάσει λίγο το σινεμά το ελληνικό, που θα μου πεις, ναι, δεν είχε και ποτέ. Δεν ξέρω τι να περιμένω όταν είναι ελληνική ταινία, δηλαδή, αυτό λες. Όχι, λέω ότι πάρα πολλοί νέοι κινηματογραφιστές και με ταλέντο μιμήθηκαν εντός εισαγωγικών ή τέλος πάντων ακολούθησαν αυτό το ρεύμα που είναι έτσι το weirdo, που είναι λίγο... Δεν πατάει ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Και, εντάξει, δεν το κάνανε όλοι τόσο καλά όσο βέβαια το κάνει ο Λάνθιμος, αλίμονο. Και έγινε μια πολύ δυνατή σχολή, δηλαδή βλέπεις οι νέοι, τα νέα παιδιά, πάρα πολύ πάνε προς τα εκεί. Θα μου πεις, πριν μια δεκαετία πηγαίνανε προς το Αντάρτικο. Είχαμε όλο ταινίες με κομμουνιστές, με αυτά. Κάθε εποχή γεννάει και τη... Εγώ δεν διαφωνώ. Είναι και εξαιρετικό αυτό που κάνουν και τα νέα παιδιά και επίσης και πολύ εμπνευσμένο πολλές φορές. Αλλά το θέμα είναι να μην πάνε τα νέα παιδιά σε αυτή την τάση, να πάει ο κόσμος τα νέα παιδιά. Δηλαδή θέλω να πω, οι θεατές τελικά δεν πάνε να δουν αυτές τις ταινίες. Γι' αυτό το λέω πριν και έλεγα ότι τελικά... Ναι, δεν πάνε να τις δουν γιατί αυτό είναι. Γιατί ο καθένας, ας πούμε, αντί να κάτσει να κάνει αυτό που είναι ο ίδιος και να προσπαθήσει να το αναδείξει, δηλαδή να βγάλει αυτά που έχει μέσα του και να τα εκφράσει, πηγαίνει με τη μόδα. Είναι αλήθεια, ναι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό τελικά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όντε. Και εγώ στην αρχή το είχα πάθει αυτό όταν ξεκινούσα. Νόμιζα ότι είμαι ο Μπόνο, τον YouTube. Στο σχολείο, κυρίως. Είχα μια μπάντα σχολική και εγώ νόμιζα ότι είμαι ο Μπόνο τον YouTube. Και τραγούδα «In the name of love, one in the name of love». Με άκουσες, είπα. Όχι, δεν με ακούς μάλλον. Βγες να ξαναμπείς. Όχι, με ακούς. Καταρίνα. Όχι. Δεν με ακούει, παιδιά. Πώς μπορούμε να ξαναμπούμε? Το Λιποστίνο, λέει η Στέλλα. Ναι. Θυμάσαι τη μουσική από το Λιποστίνο? Στέλλα Φωτοπούλου. Κατερίνα, με ακούς? Κατερίνα. Δεν με ακούει, μάλλον. Για να δοκιμάσουμε πάλι.
Θα δοκιμάσουμε πάλι. Λοιπόν, η μουσική από το πώς είναι. Και εγώ σας αγαπώ, Σοφία Καλπενίδου πολύ. Μ' ακούς τώρα? Μ' ακούς, ε? Ναι. Τέλεια! Ναι. Έλεγα τη μουσική από τη μουσική μια κοπέλα για το ποστίνο που ανέφερα, τη μουσική από την ταινία. Και λέω ότι θυμάμαι, λέω, κάτσε να δεις πώς πάει. Έχει κάνει τη μουσική ο Λουίς Μπακαλό. Πόσο ωραία μουσική και πόσο γλυκά ταινία. Τι ωραία που είναι. Τι ωραία που τα λες. Καλή, είσαι γενικά για κατάδες. Για κατάδες και για ταινίες. Πόσο χαίρομαι σήμερα που κάνουμε αυτή τη συνάντηση και λέμε και για σινεμά. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και από κάτω από μηνύματα γίνεται χαμός. Χαμός. Να σου κάνω κι εγώ λίγο συνέντευξη. Ναι, να σου πω. Ό,τι θες. Για το project αυτό που... Πού. Ή δεν το λέμε. Είναι μυστικό. Στο Viber μόνο. Τι είπες? Στο Viber λέω. Στο Viber. Εντάξει, αυτά από κοντά. Λοιπόν, να πούμε και ένα άλλο που είναι πολύ, πολύ ωραίο. Ότι την ταινία την είδαμε μαζί, την Ευτυχία. Α, ναι, σωστά! Σωστά! Ε? Ναι. Ναι. Πήγαμε εκεί στο σινεμά, στο υπόγειο, στο έμπαση. Ναι. Τι ωραία που ήταν. Μπράβο, ρε Κατερίνα μου, μπράβο. Να σου πω, τώρα, επειδή πολλά παιδιά, ξέρω εγώ, να ξέρεις ότι μου στέλνουν πάρα πολλούς στίχους, μου στέλνουν ιδέες, μου στέλνουν τραγούδια. Πολλά παιδιά που παρακολουθούν το Instagram, μικρά και μεγάλα παιδιά, είναι δημιουργικοί άνθρωποι. Και μάλιστα ασχολούνται συνήθως με άλλα επαγγέλματα, αλλά θέλουν πολύ να εκφραστούν και καλλιτεχνικά και να γράψουν κτλ. Εσύ, ας πούμε, τι θα τους έλεγες, τι θα τους σύστηνες, πώς γράφει κάποιος, παιδί μου, ας πούμε, τι κάνει, παίρνει μια κόλλα χαρτί, ωραία. Τι λέει, φτιάχνει ένα θέμα, βρίσκει ένα τόπο, βρίσκει μια χρονολογία, βρίσκει δύο ήρωες, βρίσκει κάτι που τον αφορά. Πώς κάποιος θα γράψει, ας πούμε, ποια είναι, αν υπάρχει, ας πούμε, μια... Ναι, κοίτα. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γράψεις. Άμα το κάνεις σαν επάγγελμα, γράφεις και με ανορθόδοξο τρόπο, δηλαδή άμα το ζητήσουν. Ναι. Οπότε πρέπει να γράψεις. Ας πούμε, και η Ευτυχία ήταν μια τέτοια περίπτωση. Μου το ζητήσανε, δεν το σκέφτηκα εγώ να κάνω μια. Λοιπόν, τώρα, όταν όμως γράφεις... Ναι, αλλά τα βιβλία σου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Τα βιβλία σου θα γράφεις επειδή κάτι σε καίει να γράψεις, επειδή έχεις κάποια φίλη που σου θυμίζει κάτι, έχεις μια ιστορία που σου έχει συμβεί και θες λίγο να την, με έναν τρόπο να της δώσεις μια μυθοπλαστική. Αν δεν κάνουμε και τη διαφήμιση. Εννοείται, το έχω και εγώ μέσα. Το οποίο είναι γυναικεία ιστορία. Κοίταξε, είναι γυναικεία ιστορία με την έννοια ότι είναι γυναίκες. Μια γυναικοπαρέα. Είναι γυναικοπαρέα. Ναι. Αλλά δεν πάβει να είναι μία τάξη που συναντιέται με 20 χρόνια. Τι ωραίο, τέλειο. Ναι, και όσο υπάρχουν γυναίκες, πάντα το κεντρικό θέμα είναι οι άντρες. Τώρα θα βρούμε και την Κατερίνα μας online. Άρα και το δικό μου κινητό έφταιγε. Δεν έφταιγε μόνο της Κατερίνας. Καταλάβατε τι γίνεται. Βεβαρημένο δίκτυο. Είχε δίκιο το κορίτσι που μου στείλε μήνυμα. Και μου λέει σταμάτα τις καραντίνες live γιατί δεν έχουμε δίκτυο καλό. Εγώ φταίω μάλλον.
Έχω συμπαρασύρει το δίκτυο. Για να δούμε τώρα τι θα καταφέρομαι. Οχ, 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 οχ. Έλα, έλα πάλι πίσω. Είμαι live, είμαι live. Να, σε βρήκα, Καταρίνα. Έπεσε το κινητό. Κατερίνα, Κατερινάκη, είσαι τη ζωή στα αεράκι. Κατερίνα, Κατερινάκη, Κατερίνα, Κατερινάκη, είσαι τη ζωή στα αεράκι. Καλά, πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για Κατερίνα. Πες μου το αγαπημένο σου ποιο. Είμαστε και πολλές. Είμαστε και πολλές. Ναι. Το αγαπημένο μου. Ναι. Το αγαπημένο μου είναι το Κατερίνα. Μπιγαλής, κάτσε, περίμενε. Θα το βρω να το παίξω. Μπιγαλής, μπιγαλής. Θέλεις, θέλεις να αφιερώσω. Αμέ, θέλω έχεις πολύ. Έχεις καταλάβει ότι το ίντερνετ δεν υπάρχει και το 4G δεν δουλεύει εμένα. Δεν μπορούσα ούτε εγώ να συνδεθώ. Μα και εγώ με 4G τώρα είμαι βάλει... το σύνορα, αλλά μπαίνω... Τώρα έβαλα Wi-Fi. Δεν υπάρχει. Δεν βλέπεις το 4G, σταμάτησε. Για να ψάξουμε λίγο. Ο Αβάπ. Είναι του Μπίγαλη, ε. Μπίγαλης, Μπίγαλη. Ναι. Είναι. Κατερίνα, η φυγή σου φωτιά, η θύμησή σου λεπίδα που με κόβει. Δυο κομμάτια, τέσσερα, δεκατέσσερα. Κατερίνα, Κατερίνα, η φυγή σου φωτιά, η θύμησή σου λεπίδα που με κόβει. Δυο κομμάτια, τέσσερα, δεκατέσσερα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Να σου πω, είναι πολλά αρέσει. Το άλλο το... Κατερίνα, Κατερίνα. Α, το είπα αυτό. Ναι, ναι. Α, μετά είναι πάμε το... για ύπνο, Κατερίνα. Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε ζωή, να δούμε όνειρα από κείνα που τελειώνουν το πρωί. Γιατί τόσα τραγούδια για Κατερίνα, μα δεν είναι παιδί μου όπως Ελένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη. Εντάξει, γιατί πάλι δεν λέω. Είμαστε κάτω από τις Μαρίες. Είμαστε ένα τσίκ λιγότερες από τις Μαρίες. Όντως. Ναι, είμαστε πάρα πολλές. Α, ναι. Έτσι νομίζω. Τι, να είμαστε τόσο μοιραίες. Εγώ νομίζω ναι, είστε μοιραίες. Είναι το Κατερίνα. Είναι ωραία, ένα... τέλεια. Καλή... Ακόμα καλύτερα. Έχετε τρομάξει παιδί μου κόσμο. Έχετε συμπαρασύρει. Έχουμε κάνει έχεις κατάσταση. Ποτέ να γράψεις... Έχεις δοκιμάσει να γράψεις στίχο ποτέ. Κοίτα. Ναι, χωρίς λόγο όμως. Δεν έγινε ποτέ τίποτα. Είχα δοκιμάσει να γράψω μία φορά για τον Δημήτρη τον Κοντόπουλο, που είναι φίλος μου κιόλας και συνεργαζόμαστε σε ταινίες και σε αυτά, αλλά με μεγάλη αποτυχία. Γιατί το λες αυτό, ρε Κατερίνα? Γιατί ξέρεις κανένα κάτι τραγούδι να έχω γράψει, δεν ξέρεις, οπότε με δεν μεγάλη έχει σημασία, αλλά να σου πω κάτι. Βρέπει το τραγούδι, δεν είναι ότι θα κριθεί, ας πούμε, κατά πόσο άγγιξε αν γίνει επιτυχία. Είναι πολλές οι παράμετροι. Όχι, θα κριθεί από το αν έχει γίνει καταρχήν. Δεν έχει γίνει. Α, δεν έχει γίνει. Τότε πάω πάνω. Ναι, δεν έχει γίνει τραγούδι. Οπότε... Okay. Ναι, οπότε με μεγάλη αποτυχία. Γι' αυτό το λέω έτσι. Θα δοκιμάσουμε και μαζί. Έλα, γράψε ένα τραγούδι Κατερίνα. Ένα Κατερίνα και εγώ. Ποτέ δεν είναι αργά. Ένα Κατερίνα και εγώ. Ένα Κατερίνα. Ή να κάνουμε για κάποιο άλλο όνομα, ρε παιδί μου, να αποκαταστήσουμε και μία Ελένη, μία Σοφία, μία Τι. Τέλεια. Μέσα. Ρωτάνε, Δημήτρης Κοντόπουλος, στέλνει χαιρετισμούς, σε βλέπει. Γεια σου, Δημήτρη. Α, γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, να σου πολύ, πω, πρώτα απ' όλα είναι επεισοδιακό να πούμε το καραντίνα. Ναι, το καραντίνα Παγκράτη είναι επεισοδιακό σήμερα να πούμε, διότι δεν έχουμε την ενίσχυση των δικτύων. Τα δίκτυα είναι απέναντί μας. Μας πολεμάνε και τα κυκλώματα και τα δίκτυα. Τα κυκλώματα, κάτι έχει μαθευτεί και θέλουν να μας κόψουν τη σύνδεση. Εγώ είδα από κάτω ένα μυστήριο τύπο που ήταν στο κουτί του ΟΤΕ. Το έδαγω από κάτω. Και του λέω: τι γίνεται, μου λέει τίποτα, μια βλάβη, μου λέει: μια βλάβη. Του λέω: εγώ είσαι εδώ, όχι εσείς, μου λέει: μια χαρά είστε. Κατάλαβες. Είναι όλοι αυτοί, ναι.
Κατάλαβα. Έλα να πούμε θεωρίες συνωμοσίας. Μας παρακολουθούν. Να πούμε θεωρίες συνωμοσίας που γράφουν αυτές τις μέρες και περίμενε, μου πριν από αυτό, μυαλά. Να πούμε. Εννοείται, αλλά πριν από αυτό έχω ρωτήσει για σένα από τα παιδιά εδώ που μας βλέπουν. Λέει κάποιος που το, αν έχει επηρεαστεί το σενάριο από το θεατρικό έργο. Όχι, δεν το είχα δει. Καταρχήν δεν το είχα δει. Και ίσως ήταν καλύτερο για να μην επηρεαστώ κιόλας. Αν και δεν θα μπορούσε και πολύ, γιατί το ένα είναι ένας μονόλογος και το άλλο είναι μία... μία μυθοπλασία, μια κανονική ιστορία. Βέβαια, έχουν και τα δύο την ίδια αφετηρία, το βιβλίο αυτό που λέμε πριν, τις εγγονείς, δηλαδή τα γεγονότα ναι. που τέλος πάντων που πήραμε και που χρησιμοποιήσαμε ήταν στο ίδιο βιβλίο. Οπότε, εντάξει, σίγουρα έχουν κάποια κοινά, αλλά είναι έχουν πολύ κάποια διαφορετική. Μακρινή συγγένεια. Ναι, ναι. Αλλά είναι πολύ άλλη αντιμετώπιση ενός μονολόγου που ρέει ο λόγος και μπορείς από τώρα που λέμε αυτό να πούμε μια ιστορία για πριν 20 χρόνια, μετά πάλι για 5 χρόνια, μετά από 3 χρόνια, χωρίς κανέναν ιρμό. Αυτό άντε καν το ταινία. Δεν γίνεται. Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα και επίσης είναι πολύ διαφορετική συνθήκη το θέατρο από το σινεμά. Δεν, είτε είναι μονόλογος είτε όχι, έτσι κι αλλιώς είναι μεγάλες διαφορές. Ήθελα επίσης ρωτήσανε το βιβλίο πάλι να δείξεις και να πεις ποιες εκδόσεις είναι το Reunion. Λοιπόν, το βιβλίο είναι εκδόσεις Keybooks. Να το. Είναι ωραίο και κόκκινο. Φαίνεται. Τέλειο. Θα μπορούσε να είναι το εξώφυλλο της Λόλα. Θα μπορούσε να είναι το εξώφυλλο της τραγουδίου μου, της Λόλα. Ναι. Είναι pop εντελώς. Λοιπόν, Λόλα, ναι. Θα πεις και τώρα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ωραία, πες μια Λόλα και συνεχίζουμε. Θέλει. Ναι. Άμα θέλει. Έλα, λίγο θα πω. Έτσι, κουπλέ, ρε φρέν. Έτσι, λίγο, ναι. Το πρώτο μας φιλί είχε κάτι από κανένα. Είχε και μια τρέλα που δεν έχω ξαναβρει. Το πρώτο σου φιλί το έχεις δώσει σε κοπέλα. Ήταν με μια στέλα με δική σου κολλητή. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Λα 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 λα. Μπράβο! Μουσικό διάλειμμα. Μπράβο. Μουσικό διάλειμμα, ναι. Είμαστε πολιτιστικό μαγκαζίνο. Έλα. Ναι, εντελώς. Εκπομπή. Εκπομπή λόγου και ήχου. Εκπομπή να με... σου το κολλάει πάλι, ρε γαμώτο, να κάνουμε μια βούμε. Λόγιου... Σινεμά. Τι λες? Έλα. Τώρα. Ναι. Πες το, πού να βρω μια σου μοιάζει, λένε τα παιδιά. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, πού να βρω μια να σου μοιάζει. Έλα, μιλήσουμε τώρα που έχουμε δίκτυο. Έλα, για πες, θεωρία συνωμοσίας έλεγες, για ποιον και τον κορονοϊό. Λοιπόν, θεωρία συνωμοσίας μου γράφει ένα στο Facebook. Το κατάλαβες. Από τις πέσεις θέλω να αρχιδίες. Τέλειο, μ' αρέσει. Ναι, ναι. Λέω ποιο. Καλά, δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Άγνωστος αυτός, δεν τον έχω, δεν ναι. τον είχα καν φίλο. Ένας άσχης ναι. που μου γράψε, είχα κέφι, απλώς και απάντησε. Ναι. Λοιπόν, λέω, να καταλάβω τι. Μου λέει, δεν υπάρχει ιός. Λέω, οκ, για πες. Μου λέει, είναι ψεύτικα τα φέρετρα που μας δείχνουνε. Λέω και οι νεκροί και είναι ηθοποιοί. Μου λέει ναι, ηθοποιοί όλοι οι Ιταλοί. Λέω τώρα Ιταλή. Που είναι στο Hollywood, από Τσινετσιτά Hollywood. Ναι. Μου λέει ναι, δεν υπάρχει ιός. Μίλησα εγώ, μου λέει είμαι δημοσιογράφος. Έχω 3 εφημερίδες.
Και έκανα συνέντευξη σε ένα λοιμοξιολόγο στην Ιταλία και δεν υπάρχει τίποτα. Γράφει Θάλια, συγγνώμη σε διακόπτω. Όλα είναι ψέματα, δεν υπάρχει καν Ιταλία. Ακριβώς. Λοιπόν, τέτοια... Πάμε καλό, Θάλια, σ' αγαπώ, μπράβο. Η Θάλια και η Θάλια είναι κάτι ξέρει η Θάλια παραπάνω από εμάς. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ένα παραλήρημα, τύπου ας πούμε ένα σεντόνι που έλεγε, στο τέλος με έβρισε και μου λέει ποια είσαι εσύ, πώς σε λένε, τι κάνεις, γιατί με αμφισβητείς, τι νομίζεις πως είσαι, επειδή δεν είμαι συστημικός. Ένα τέτοιο δηλαδή. Εντάξει, τον μπλόκαρα, δεν μπόρεσα, γιατί λέω αν μου γράφει έτσι χωρίς να με ξέρει και με το καλημέρα, τι να πω. Σκέψου να γίνετε φίλοι. Και έτσι να γίνουμε και φίλοι. γενικά αυτό, δεν υπάρχει ρήπη, είναι χούντα, είναι τι άλλο, όλο αυτό είναι μια παγκόσμια συνωμοσία για στην Ελλάδα. Αυτά. Ναι, και αυτό, ναι. Κοίτα μου, εντάξει, νομίζω ανέκαθεν οι άνθρωποι θέλουν όταν κάτι συμβαίνει να δώσουν μια οπτική που μόνο εκείνοι γνωρίζουν. Δηλαδή, κατά βάση, είναι κάτι που εγώ ξέρω, εγώ θα σας πω. Ακούστε με. Είναι λίγο το εγώ που φουσκώνει και θέλει να επιβληθεί τον άλλον. Εντάξει. Αλλά αυτό έχει μια παθολογία συγκεκριμένη. Δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ναι, το έχουν... ναι προφανώς. Ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ναι. Αλλά δυστυχώς όμως, ξέρεις, αυτό το ποσοστό μπορεί να με τρόπους και τεχνάσματα τύπου fake news κτλ. Να επηρεάσει κόσμο και να βγάλει και ένα Τραμπ. Άμα γλάχει, ας πούμε. Παράδειγμα, λέω. Μόνο ένα Τραμπ. Έχεις καταλάβει ότι ζούμε μία εποχή που έχουμε τους πιο πολλούς παράφρονες ηγέτες ever. Τραμπ. Τους πιο πολλούς δεν έκανε διακοπή. Τι λες, τους... Τους πιο πολλούς παράφρονες ηγέτες ever. Α. Συγχρόνως. Ναι, είναι αλήθεια. Κιμ. Τραμπ. Ναι. Ερντογάν. Ναι. Μπόρις. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσει. Ναι, όμως ξέρεις τι αποδείχθηκε τελικά, ότι ήταν η μεγάλη ήττα αυτού του τύπου λαϊκισμού όλη αυτή η επιδημία, η πανδημία που ξέσπασε. Διότι αυτοί που το αντιμετώπισαν ελαφρά την καρδία, βλέπε Τραμπ, Μπόρις Τζόνσον, Ερντογάν, επίσης στην αρχή που έλεγε εμείς δεν έχουμε το DNA των Τούρκων, είναι αλλιώς κτλ. Που έλεγε κάτι τραμπικά και κάτι κορώνες ανεπανάληπτες. Έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Και επίσης και ο Ιταλός πρωθυπουργός δεν έκανε καλή εκτίμηση στην αρχή. Δεν είναι καθόλου καλή κίνηση. Ναι, αλλά πες ότι ο Ιταλός ήταν στην Τουρκία. Είναι παρόμοια, δεν ξέρω. Ο Ιταλός πες ήταν στην αρχή. Μ' ακούς. Ναι. Μ' ακούς. Ναι. Οι άλλοι όλοι δεν είχαν κανένα... Δηλαδή βλέποντας αυτό που γίνεται στην Ιταλία, δεν είχαν καμιά δικαιολογία. Είναι αλήθεια. Καμιά... Είναι αλήθεια. Και τώρα εγώ τα έχω βάλει με τους Σουηδούς πάρα πολύ άσχημα. Ναι, που είναι το άλλο άσχημα τώρα. Ναι, γιατί το θεωρώ, ρε παιδί μου, πολύ έγκλημα και πολύ κοινικό όλο αυτό που γίνεται. Mm. Πάνε σχολεία κανονικά, όλα full. Ναι, οι οποίοι δηλώσουν ότι εμείς, λέει, συνταγματικά δεν προβλέπεται να κάνουμε περιορισμούς μετακίνησης και κυκλοφορίας. Οπότε οι πολίτες μας είναι εξαιρετικά υπεύθυνοι και μοναδικοί στην Ευρώπη και ξέρουν πώς να διαχειριστούν το ζήτημα από μόνοι τους. Αλλά και αυτό τώρα, εντάξει, ωραίο ακούγεται, αλλά πολύ τολμηρό, πάρα πολύ τολμηρό. Όχι, ρε, σε επικίνδυνο είναι αυτό. Γιατί τότε τι σε έχουμε κράτος άμα βγάζεις την ουρά σου απ' έξω, δηλαδή άμα όλα είναι δική σου ευθύνη. Ναι. Τι να πω, η δηλαδή Μαρία... αν... Η Μαρία έχει μια απάντηση για όλα αυτά. Λέει, μας έκλεισαν μέσα για να μην δούμε ότι δεν πετάνε πουλιά στον ουρανό. Τα πήραν να τα φορτίσουν γιατί δεν είναι καν αληθινά πουλιά. Είναι drones και μας ελέγχουν. Ξέρεις. Λέω το σενάριο θα βγάλει σήμερα. Εννοείς. Σειρά Netflix. Εννοείς. Θα βγάλουν σειρά Netflix. Έχει κάτι drones γλάρους τώρα τελευταία που πετάνε πάνω από το ψυρί. Ναι. Τρομερό. Μου γράφει ο Άκης ακόμα ένα ωραίο. Είμαι 50 χρονών με εμπειρία 72 χρόνων. Όλα είναι ψέματα. Έτσι. Είμαι 50 με εμπειρία. Όλα είναι ένα ψέμα. Όλα είναι ένα ψέμα. Το είπε και η Ευτυχία. Ναι. Μουσικό διάλειμμα μου λένε. Τι μουσικό διάλειμμα θέλετε? Μουσικό διάλειμμα. Και μετά θα στείλω τα φιλιά μου στον κύριο Τσιόδρα, γιατί έχω... Ναι. Έχω... Ναι. Α, είναι στις 6, το προλάβουμε. Να σου πω, επίσης η Δήμητρα,
Η Δήμητρα έγραψε πριν ότι λέει της είπες να πάτε για τρέξιμο και δεν έχετε πάει ακόμα. Όχι Δήμητρα, η Σοφία. Ναι, η Σοφία, συγγνώμη. Σοφία. Δεν έχω τάξει, Δήμητρα, τρέξιμο. Πρόκειται εδώ με το καραντίνα Παγκράτη, όλα τα ξέρουμε. Ξέρουμε πληροφορίες παραπάνω από ό,τι νομίζετε. Α, λέει να πω την ξέρω, αφού έχετε τα ντρόν του. Ναι. Τους γλάρους ντρόν. Έχετε και σας τα λέω. Καραντίνα Παγκράτη, δεν σε βρίσκω. Κάτσε, πώς πάει. Καραντίνα Παγκράτη, δεν σε βρίσκω στο χάρτη. Φιλαράκι μου καλό, πόσο θέλω να σε δω. Καραντίνα Παγκράτη, ορφανό μου κομμάτι, μια αγκαλιά σου προσπαθώ, πόσο θέλω να στο πω. Το άλλαξα, κάθε φορά το αλλάζω. Έχω γράψει ένα στιχάκι για Καραντίνα Παγκράτη και κάθε φορά το λέω με άλλο τρόπο. Εξελίξεσαι. Άλλο στιγμό, ό,τι θυμάμαι λέω. Εξελίξεσαι. Ναι. Ωραία. Κάνε με το μουσικό διάλειμμα. Τι Τι ωραία, ωραία τουλάχιστον. εκπομπή. Ναι, πάρα πολύ. Και να σου πω, Ναι. είχε πάρα πολλά τα μηνύματα που στην αρχή, επειδή μιλάγαμε και είχαμε απορροφηθεί πολύ, δεν μπορούσα να τα διαβάσω. Αλλά έκανα ένα γρήγορο scrolling. Πώς θα το πούμε το scrolling στα ελληνικά, ένα. Για να μιλάμε αγγλικά. Έπεσε ένα πέρασμα. Ένα πέρασμα γρήγορο. Ένα Ναι, μια αναδρομή στον χρόνο πίσω. Και μικρό είδα μπράβο. πάρα πολλά μηνύματα για σένα, πολλά συγχαρητήρια. Με πολλή συγκίνηση γράφαν όλοι για την ταινία για την ευτυχία. Με πάρα πολλή συγκίνηση. Και δεν πρόλαβα να Αχ, καταλάβω. Ναι. να είναι καλά. Ναι. Και εντάξει, τουλάχιστον έχει ισορροπήσει λίγο και η σύνδεση τώρα, οπότε μπορούμε λίγο να μιλήσουμε. Μην το λες, θα μας ακούσουν τα πουλιά και θα μας το ρίξουν πάλι. Πες μου για σένα κάτι που δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι μάλλον. Αθήνα μεγάλωσες. Όχι Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Αθήνα, ναι, Αθήνα. Τι να σου πω. Όχι. Να σου πω. Για πες. Δούλευα για 3,5 χρόνια όταν σπούδαζα, δούλευα σε μπαρ. Σ' αρέσω. Ωραίο. Σε ποια θέση μπαρ. Στο μπαρ. Σε κλαμπ Στο μπαρ. μάλλον, ας πούμε. Στο Ναι, ραπτάκι μπαρ δούλευα, ναι. στο μπαρ ή σε σερβιτόρα ή DJ. Στο μπαρ είπαμε, στο μπαρ, μέσα στο μπαρ Α, στο έφτιαχνα μπαρ ποτά με τα κυριολεκτικά. χεράκια. Οκ, έλεγα σε ένα μπαρ. Οκ. Ναι. Όχι, έφτιαχνα ποτά. Και σπούδαζα και δούλευα. Και έμενα με μια φίλη μου. Αυτά. Ναι, είχε κάτι που ήταν εκεί, εκείνη δούλευε. Τώρα πάλι. Τι λες? Τι Είχες μια είπες? συγκάτοικο που δούλευε και εκείνη. Ήσασταν δηλαδή σε φάση. Όχι, δεν δούλευε και εκείνη. Απλώς είχα μια συγκάτοικο, την Αλίκη φίλη, και μέναμε στο Κολονάκι. Κάναμε, ναι, μέναμε στο Κολονάκι και έκανα, όταν πια είχαν περάσει πολλά χρόνια και δεν προβλεπόταν να τελειώσω τη σχολή, μαζεύτηκα πάλι σπίτι μου, Την διάβασα, τέλειωσες όμως, νομική, αυτά. έτσι. Νομική δεν τελείωσες. Την τέλειωσα. Αυτό Ναι, πάλι πολλοί ναι, δικηγόροι ναι. που γνωρίζω έχουν καλλιτεχνικές πλευρές και κάποιοι τα έχουν παρατήσει, κάποιοι όχι. Ηθοποιοί, μουσικοί, συγγραφείς. Τι Λογικό γίνεται με είναι αυτά. γιατί αλλιώς, λογικό είναι γιατί αλλιώς θα είχαν αυτοκτονήσει. Είναι πολύ σκληρό πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο, ε. Δικηγορία. Δεν παλεύεται. Ναι. Ναι. Αλλά γιατί υπάρχει αυτή η Εγώ σχέση, πιστεύεις. ευτυχώς δεν έκανα. Γιατί υπάρχει αυτή η σχέση με την καλλιτεχνική φύση, εννοείς, νομικής και... Ναι, γιατί υπάρχει. Κοίταξε, Υπάρχει γιατί... και κάτι ακόμα. Υπάρχει και μαθηματικά μουσική, γιατρός μουσική επίσης έχω δει. Αλλά πιο πολύ έχω δει Ναι. ηθοποιός, θέατρο, δικηγόρος. Ναι, γιατί καταρχήν είναι μια θεωρητική σχολή που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι αναλυτικά. Αν κάτι σε μαθαίνει δηλαδή νομική, είναι λίγο να συγκροτείς, που αυτό είναι και λίγο μαθηματικό, έτσι. Να συγκροτείς, να πηγαίνεις από το αποτέλεσμα προς τα πίσω για να φτιάξεις επιχειρήματα.
Ωραίο, μου αρέσει. Κατάλαβες όπως το λες. Ναι, βεβαίως, απόλυτα. Αυτό λοιπόν έχει μια πολύ εσωτερική δομή που σε κάνει να σκέφτεσαι και να, για να τα βάλεις σε σειρά. Τώρα, άμα το πας ένα βήμα παραπάνω και κάποιος που γράφει ή κάποιος που θέλει να σκεφτεί ένα ρόλο, την ίδια διεργασία κάνει. Μήπως τελικά όμως παίζει κάτι άλλο ρόλο. Η επιμονή... Η επιμονή στο να εργαστεί κάποιος, δηλαδή ότι κάπως με έναν τρόπο η εργατικότητα αυξάνεται μέσω μιας σχολής και μιας διαδικασίας μάθησης. Δηλαδή, πώς λέμε, βάζουμε κόλο κάτω, που λέει η γιαγιά μου. Και με έναν τρόπο καταλαβαίνουμε τη διαδικασία πώς λειτουργεί. Πώς δηλαδή ο κόπος, η στεναχώρια και ο πόνος οδηγεί σε καρπούς που θα απολαύσουμε αργότερα. Μήπως λοιπόν και αυτό παίζει ρόλο, γιατί όλα αυτά το να γράψεις βιβλίο, το να γράψεις σενάριο, το να κάνεις μια θεατρική παράσταση, ένας ηθοποιός να κάνει τόσες πρόβες και να ανταμυθεί ελάχιστα, αλλά να πάρει μόνο ηθική ικανοποίηση, απαιτούν υψηλή εργατικότητα. Μήπως συνδέονται γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτό απαιτείται για οποιοδήποτε επάγγελμα κάνεις, για να το κάνεις καλά. Και δεν είναι και σίγουρο ότι θα το κάνεις και καλά. Αλλά η αφοσίωση και ο κόπος νομίζω ότι είναι δεδομένο σε ό,τι και να κάνεις. Πόσο δε, μάλλον όταν είναι κάτι τόσο φλου, όπως είναι τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, που είναι όλα φλου, δηλαδή δεν αποτιμώνται αντικειμενικά. Οπότε έχεις να παλέψεις και με το ότι δεν είναι αυτό που κάνεις, μπορεί να πέσει κάτω, να μην να περάσει και να μην ακουμπήσει, να μην είναι τίποτε. Και γι' αυτό πρέπει να έχεις πιο πολύ πείσμα και πιο πολύ αφοσίωση. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που νομίζει ο κόσμος, οι καλλιτέχνες κάθονται και κοιτάνε το ταβάνι και λένε... Καλά, εννοείται αυτό. Ναι, τι κοιτάνε το καβάλι. Ναι. Ναι. Θέλει κόπο, θέλει κόπο. Θέλει να και να αυτοντοπάρεσαι. Δηλαδή, ναι. Συνέχεια να λες ότι τώρα συγκεντρώσου και κάτσε και κάνω και θα το κάνεις. Αλλιώς δεν γίνεται. Είναι αυτοί οι μικροί δαίμονες που είναι μέσα μας και δεν μας αφήνουν σε ησυχία και μας λένε έλα, πήγαινε βόλτα, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Έλα, μπορεί να το κάνεις αύριο εκείνο. Και είναι αυτά τα δαιμονάκια τα μικρά τα που λένε φύγε από πάνω μου, φύγε από πάνω μου. Με ρωτάνε κρύο. Ναι. Με ρωτάνε τα κρύο. Όχι, παιδιά, δυστυχώς να σας πω. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Έχω θέμα την άνοιξη. Εγώ υποφέρω, Κατερίνα, με έχεις δει κάποιες φορές που έχουμε βρεθεί άνοιξη. Έχουμε τις αλλεργίες. Αλλεργική ρινίτιδα, δηλαδή φουλ και αντισταμινικά και αυτά. Και προσπαθώ να είμαι και σήμερα είμαι αποκομμένο. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω πριν. Και λέω, μου πει Κατερίνα, τραγουδήσω ένα τραγούδι. Θα με. Γλυκά μπορούσε το μαχαίρι. Μια χαρά τα λες τα τραγούδια. Όπως με μύτη ή χωρίς. Ναι. Να πω και δημοσίως, το έχω πει πολλές φορές, αλλά να το πω, ότι είσαι ο αγαπημένος της μαμάς μου, έτσι, η οποία η καημένη δεν έχει Instagram, ναι, και το δεν ξέρω. Ξέρει, και πήρε όλες πήρε τις φίλες της τώρα, να το δούνε τουλάχιστον οι αλήθεια. Φίλες της. Καλά, τέλειο. Ναι, μωρή γλυκούλα. Τέλειο, τι γλυκιά. Ναι. Τώρα δεν τη βλέπεις, φαντάζομαι, έτσι, κανείς δεν βλέπει κανέναν. Όχι, δεν τη βλέπω και μου έχει λείψει πολύ. Μιλάμε βέβαια σαν καψούριδες, 4 φορές την ημέρα. Ναι, ναι. Μα το λένε όμως αυτό. Ναι. Το λένε και ψυχολόγοι και τα λοιπά που διάβασα. Λέει το τρίπτυχο είναι πρόγραμμα, σταθερό πρόγραμμα καθημερινά. Ναι. Είναι επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα και φίλους, πολύ σημαντικό. Και το τρίτο που δεν θυμάμαι. Θα είναι σωματική άσκηση να δεις. Ναι, σωματική άσκηση, μπράβο, γυμναστική. Μπράβο. Είδες. Έτσι το βρήκε. Ναι. Ναι. Οπότε ναι, επικοινωνία κάνει πολύ καλό. Ναι. Τι ωραία, Κατερινάκη μου. Λοιπόν, θέλω να πω ναι. Πόσο πολύ αγαπώ και είμαι χαρούμενη που έχουμε αυτόν τον άνθρωπο και μας λέει όλα αυτά τα μαντάτα. Τον κύριο Τσιόδρα. Πόσο τον λατρεύω. Το έχω καταλάβει από το Facebook. Καλά. Που ναι, με έχει πάρει χαμπάρι όλο το κομμάτι. Ναι. Από την αρχή όμως με εμφανίστηκε. Ήταν η δυναμία σου. Από την αρχή, ούτε με ηθοποιός έχω δει. Ούτε με σκηνοθέτη. Ούτε με τραγουδιστή. Τέτοια αγάπη και λατρεία. Τέτοια αγάπη και λατρεία. Είναι είδωλο.
Λοιπόν, γιατί μπορεί μέσα με αυτό τον τρόπο, τον καθησυχαστικό, τον ήπιο, τον τρυφερό, να μας φέρνει και από τα χειρότερα μέχρι τα καλύτερα, που πόσο καλά μπορεί να είναι, τον έχουμε ταυτίσει τον άνθρωπο με αρρώστια, και κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη του και περιμένουμε και τον ακούμε αναλύουμε το παραμικρό που θα πει, το γέλασε, κοίταξε κάτω, κούνησε τα χέρια του, ναι, για να κρεμόμαστε από πάνω του, τέλος πάντων. Είναι αλήθεια. Και έχει μια φοβερή τρυφερότητα στο πώς εκφράζεται. Ναι. Λέει, μου έχει κάνει εντύπωση, λέει τα παιδιά παιδάκια. Ναι. Μέχρι και το SARS τον είπε ξαδερφάκι του, του κορονοϊού. Είναι τόσο γλυκούλης. Ναι, ναι. Επίσης, ναι, έχει, ξέρεις τι, μωρέ, είναι και η εποχή λίγο της εικόνας που οι άνθρωποι που βγαίνουν στην κάμερα συνήθως καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια κάμερα και κάπως τοποθετούνται. Αυτός ο άνθρωπος, ο λαμπρός επιστήμονας και ο αξιότιμος κύριος, ο συμπαθέστατος που όλοι αγαπήσαμε μέσα στη δυστυχία που μας βρήκε, είναι ότι είναι ο άνθρωπος που είναι βυθισμένος στα γραπτά του και στη δουλειά του και βγαίνει για ένα μικρό διάλειμμα να βγάλει με ανακοίνωση και να φύγει γρήγορα για τη δουλειά του. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό στις μέρες μας. Γιατί αυτός που πάει στην κάμερα συνήθως πάει γιατί έχει άπλετο χρόνο και δεν κάνει τίποτα άλλο και θέλει να βγει στην κάμερα απλά για να φανεί. Αυτός είναι ένας τύπος που εργάζεται πραγματικά, που συμπονά και συναισθάνεται και πηγαίνει να κάνει έτσι ένα μικρό αγκαρία, μάλλον, να πει 10 πράγματα. Ναι. 10 πράγματα, επειδή πρέπει να τα πει. Δηλαδή, αλλού. Έχει και ενοχές όταν μιλάει επιστημονικά. Λέει, όχι, συγγνώμη, λέει, πάλι τα είπα λίγο ιατρικά, ο Γλυκούλης. Αλλά λέει, ας πούμε, μιλάει για ιερά νούμερα. Δεν είναι οι νεκροί, δεν είναι νούμερα. Είναι ιερά νούμερα. Ναι, και βαθιά ανθρωπινός. Τόσο βαθιά τρυφερός άνθρωπος και πολιτισμένος και τόσο διαφορετικός. Δηλαδή, αν σκεφτείς όλα αυτά τα χρόνια, τι πρότυπα είχαμε και ναι, τι ανθρώπους αποθεώναμε και θαυμάζαμε, με κάνει ναι, να νιώθω ότι έχουμε αναβαθμιστεί σαν λαός. Που είναι αλήθεια. Όλοι, είναι αλήθεια. Μέσα από μια ατυχή συγκυρία, βέβαια. Ναι. Τώρα έχεις χαιρετισμούς και από τη μητέρα μου, η οποία άκουσε που είπες για τη μητέρα σου και στέλνει και εκείνη και σου λέει ότι είσαι υπέροχη κορίτσι μου, πάντα να έχεις επιτυχίες. Να είναι καλά όλες οι μαμάδες μας και οι μπαμπάδες μας και όλοι. Έτσι, έτσι. Γιατί περί αυτών πρόκειται τελικά, έτσι. Το πρόβλημα του και ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι για αυτούς. Και τα αντανακλαστικά της κοινωνίας εμένα με χαροποίησαν της ελληνικής. Δείχνει, καλά θα μου πεις, έχουμε δεμένη την οικογένεια, υπάρχει αγάπη, ο Έλληνας αγαπάει τους γονείς, τον αγαπάει τον παππού και τη γιαγιά. Είναι συμβολικές μορφές στην κοινωνία. Οπότε σίγουρα. Αλλά απ' την άλλη, θα μπορούσε, ρε παιδί μου, εκεί που είναι ο καλός καιρός, εκεί που είναι η λιακάδα κτλ., να ξεχυθούν όλοι έξω. Και ας ξεχυθήκαν κάποιοι, έτσι. Δεν είναι τόσο πολύ όσο νομίζουμε. Εγώ νομίζω ότι τα ανακλαστικά ήταν πολύ θετικά και πολύ εμπράκτος αλληλέγγυα των Ελλήνων. Ναι. Ευτυχώς. Και μάλλον να συνεχίσουμε. Λίγο θέλουμε ακόμη. Να συνεχίσουμε τώρα για το καλό όλο. Βέβαια. Επειδή έχω γίνει και λοιμοξιολόγος αυτές τις μέρες και διαβάζω όλη μέρα δηλαδή, να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι είναι μόνο για τους ηλικιωμένους. Τώρα βρήκανε ότι και άνθρωποι με πάρα πολύ καλό ανοσοποιητικό μπορεί να λειτουργήσει και σε αυτούς καταστροφικά, γιατί γίνεται κάποιος μηχανισμός και όλος ο οργανισμός, λέει, επιτίθεται με πολύ δύναμη. Γι' αυτό έχουμε και θανάτους σε μικρούς ανθρώπους, χωρίς, χωρίς πώς το λένε, υποκείμενα νοσήματα ή κάτι. Οπότε δεν ξέρουμε που βαδίζουμε. Τώρα είπα την καταστροφολογία μου, αλλά... Όχι μόνο, εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι πολύ ενθαρρυντικά. Τα νέα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Φαίνεται ότι υπάρχει, ότι το πικ έγινε μάλλον και υπάρχει μια μικρή πτώση τώρα των κρουσμάτων. Εγώ νομίζω ότι αντιδράσαμε υποδειγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο, ως λαός, ως άνθρωποι που το διοικούν κτλ. Σε όλες τις θέσεις. Δεν το συζητώ. Είμαι πολύ χαρούμενη, να το πω αυτό, στη σύγχρονη Ελλάδα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη για το πώς λειτουργήσαμε. Τώρα το έβαλα επάνω, ελπίζω να μην πέσει. Όχι, μια χαρά είσαι. Τώρα το κουνάω εγώ, κάτσε. Είμαι... Ναι, για πες. Εγώ το φορτίζω, γιατί δεν είχα ιδέα. Έβαλε ένα άλλο κινητό που δεν έχει μπαταρία, οπότε μου έλεγε... Το έβγαλα τώρα. Okay. Το έβγαλα από το φόρτισμα.
Λοιπόν, ναι, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη μέχρι στιγμής όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Τώρα έχουμε, φτάνουμε στην κορύφωση, 8 με 11 είπανε. Σας λέω εγώ τώρα τι θα μας πει ναι. ο Τσιόδρας σε λίγο. Ναι. Ναι. Πώς θα ξέρεις εσύ? Να το ξέρεις. Πώς θα ξέρεις ξέρω. Δηλαδή. Ναι. Τα διαβάζω. Πάντα διαβάζω για αρρώστια. Α, ναι. Α, γι' αυτό βρε τέτοιο έρωτα με τον Τσιόδρα. Σε χάνω. Ναι, ναι. Ναι, γι' αυτό, για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Ναι. Όχι, πάντα είχα. Ξέρεις, διαβάζω, μου αρέσει να διαβάζω. Και μου φαίνεται με συναρπάζει η ιατρική και όλα αυτά. Αλλά ναι, τώρα είναι, είπαμε, εκτός από τη χαρά του συνωμοσιολόγου, είναι και η χαρά του γιατρού, η χαρά του πρωθυπουργού, όλοι γίναμε όλα. Ναι, λέμε, ναι, θα, εγώ θα έκανα μέτρα, εγώ δεν θα έκανα μέτρα, εγώ θα... Έτσι. Γιατί δεν παίρνουν χλωροκίνη και παίρνουν, ξέρω εγώ, την άλλη και όλα αυτά. Πάντως, όπως και να έχει, τα πάμε καλά. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά που μας βλέπουν σήμερα και μας ακούσαν να είναι προσεκτικοί όπως να είμαστε και εμείς στην καραντίνα μας, για το καλό όλων. Να έχουμε την υγειά μας, Κατερίνα μου, πάνω απ' όλα. Γίναμε αυτό, τελειωμένες γιαγιάδες, ναι, που την υγειά μας να είχαμε και στεινόμαστε μπροστά από την τηλεόραση να δούμε τι θα πει ο κύριος με τα γυαλιά για να... ναι, και του μιλάμε και του λέμε καλησπέρα σας. Έτσι, έτσι. Γιατί ναι, να σου πω κάτι, φύση αισιόδοξος λαός, δεν είναι εύκολο να συνομιλήσεις και να κοιτάξεις, τη θνητότητα στα μάτια όταν έρχεται χτυπάει την πόρτα. Και μας τη χτύπησε την πόρτα πολύ. Είναι η πρώτη έτσι φορά ιστορικά, εγώ πόσο θυμάμαι, που η αρρώστια και η απώλεια είναι κάτω από το σπίτι μας. Και αυτό λίγο μας κάνει και λίγο να φιλοσοφήσουμε και θα βγάλει και τα θετικά του. Και δεν μας έκανε κοινικούς, γιατί κάποιος μπορεί να γίνει πολύ κοινικός μέσω αυτής της διαδικασίας. Λίγοι ήταν οι κοινικοί που τα βάλανε με τον Τζιόδρα, που τα βάλανε με τον ένα, τα βάλανε με τον άλλον, που είπαν τη συνειδημοσύνη του. Λίγοι είναι οι κοινικοί. Πολύ λίγοι. Οι τοξικοί, οι κοινικοί είναι πολύ λίγοι. Και ευτυχώς είναι κλεισμένοι σε κλεισμένα μέρη. Εντάξει, αλλά το σημαντικό είναι, ρε παιδί μου, νομίζω ότι βγαίνουμε από αυτό και θα βγούμε όλοι τουλάχιστον καλύτεροι και με μεγαλύτερη αγάπη και συνέστηση. Αυτή είναι η ελπίδα μου. Πιο συνειδητοί, πιο συνειδητοί να είμαστε και, πιο... και λίγο να σκεφτόμαστε αυτό το αυτονόητο, ότι δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Ακριβώς, αυτό, αυτό. Και όλα να είναι ανοιχτά. Αυτά που έχουμε. Κατερίνα μου γλυκιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή την ωραία συνομιλία εγώ που είχαμε με εμπόδια. Με τεμποδίων ήταν. Με τεμποδίων, δεν πειράζει, έτσι είναι. Όλα τα καλά έχουν εμπόδια. Και επίσης έχει πλάκα. Έχει πλάκα γιατί είναι σαν να είσαι εσύ στο Λος Άντζελες που έκανα με το Μουζουράκι και εγώ στην Αθήνα. Παρόλο που είμαστε εσείς στο Ψηρή και εγώ στο Παγκράτη. Γιατί έχει αυτή την καθυστέρηση να και φτάσει ο ήχος. Και εγώ να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνω στις συνδέσεις από το εξωτερικό. Ναι. Οπότε ήταν σαν να επικοινωνήσαμε και από μακριά, μετανάστες. Κάναμε ταξίδι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Okay. Και επίσης με ρωτήσανε και κάποια παιδιά λοιπόν, αν τα μαστόρια τελείωσαν. Εγώ έχω ένα πρόβλημα εδώ, δεν ξέρω να σου το πει Τόνια. Έχουμε μαστόρια που ξεκινάνε το πρωί στις 8.30 ώρα και χτυπάνε. Μάστορες, έχουμε μάστορες που χτυπάνε και κάνουν δουλειές από κάτω. Από κάτω, στον από κάτω. Παναγιά μου, όχι, εμείς δεν έχουμε. Ναι. Νέκρα, νέκρα εδώ, ναι, νέκρα, νέκρα, τίποτα. Ναι, οπότε έχουμε ξυπνητήρι, ξέρεις, κάθε μέρα, ντράμερ, τουκ, τουκ, τουκ. Εντάξει, θα περάσει, θα περάσει και αυτό, ε. Θα περάσει και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τι ώρα που τα είπαμε. Εγώ από κοντά έρχομαι, σύντομα. Πολλά από κοντά, όποτε μας αμολύσουνε. Φιλάκια πολλά. Έτσι, για... Κατερινάκη μου, να είσαι καλά, φιλάκια πολλά, γεια. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Bye, yeah.